Καλαμάρια 14 ευρώ, θράψαλα 7 ευρώ, γαριδούλα με 12 ευρώ και χταπόδια 18 ευρώ. Ό,τι μπορούμε για τον κόσμο, γιατί ξέρουμε ότι είναι οικονομικά δύσκολα. Σε άλλα κράτη πόλεμος γίνεται, βλέπετε τι γίνεται και τέτοια. Ό,τι μπορούμε. Τους ρυθμούς της προσπαθεί να βρει η κεντρική αγορά της Θεσσαλονίκης με τους επαγγελματίες να έχουν γεμίσει πάγκους και καλάθια με τα σαρακοστιανά εδέσματα. Η προετοιμασία για το τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας έχει ξεκινήσει από νωρίς. Οι καταναλωτές έχουν αρχίσει δειλά-δειλά τις αγορές τους, παρατηρώντας ωστόσο μια αύξηση στις τιμές, κάτι που περιορίζει τα έξοδά τους. Η κεντρική αγορά της Θεσσαλονίκης έχει βρει το σαρακοστιανό της ρυθμό και όπως βλέπετε αυτή την ώρα, πολλοί είναι αυτοί που κάνουν τις αγορές για να ετοιμάσουν το τραπέζι. Ο κόσμος ήδη από το πρωί έχει αρχίσει να προμηθεύεται τα σαρακοστιανά. Είτε μέσα δυστυχώς φέτος λόγω του καιρού και λόγω όλων των καταστάσεων είναι λίγο τσιμπημένες, είναι ανεβασμένες σε μέσο όρο γύρω στο 20%. Παρ' όλα αυτά οι Θεσσαλονίκοι στηρούν τα έθιμα, έρχονται και πιστεύουμε ότι και αύριο Σάββατο και μεθαύριο Κυριακή που μας ανοιχτά και την Καθαρά Δευτέρα που θα κορυφωθεί η κίνηση, πιστεύουμε ότι θα υπάρχει μια σχετική επάρκεια, αν και η θάλασσα ήταν δύσκολη και ξαναχαλάει ο καιρός, και πιστεύω ότι όλοι κάπως θα τακτοποιηθούν. Τα γνωστά. Ψαράκι, ελίτσες, χαλβά, ταραμά, λαγάνες, τα γνωστά. Τις τσιμπήσανε κάνα ευρώ πάνω, δύο. Είναι λόγω των ημερών. Τι αγοράσατε? Χαλβά, κουτσουμούρες, ταπόδι. Αν και υπάρχει τεράστια ποικιλία σε προϊόντα και αγαθά, το τραπέζι της Σαρακοστής φαίνεται πως θα είναι μικρό με τα τελείως απαραίτητα εδέσματα. Χαλβάς Θεσσαλονίκης, Τρικάλων, Ξάνθης, έχουμε εδώ πολλούς και διάφορους. Βανίλια, κακάο, φιστίκι, κουβερτούρα, κουβερτούρα με αμύγδαλο, με βύσσινο, με πορτοκάλι, με μπισκότο, ό,τι θέλετε, πολλά και διάφορα. Από 5,80 το κιλό μέχρι 9,90 το κιλό. Οι τιμές στα νηστίσιμα προϊόντα και τα τρόφιμα της Σαρακοστής έχουν πάρει την ανιούσα. Οι επαγγελματίες και οι έμποροι κάνουν, όπως λένε, προσπάθειες να κρατήσουν σε χαμηλά επίπεδα τις τιμές, αλλά το κόστος είναι μεγάλο και για τους ίδιους. Την κατάσταση δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο η κακή ψυχολογία που επικρατεί λόγω της πανδημίας και λόγω του πολέμου που έχει ξεσπάσει στην Ουκρανία. Ο κόσμος είναι πιο φοβισμένος από πέρυσι. Πέρυσι είχαμε τον κορονοϊό, φέτος έχουμε και τον κορονοϊό και τον πόλεμο. Δουλεύουμε με την τοπική κοινωνία, με τους Θεσσαλονικείς σήμερα. Μας φύγαν οι Ρώσοι δυστυχώς. Δυστυχώς και φάνηκε πάρα πολύ αυτό στην αγορά. Δεν έχει κόσμο, σφιγμένη η τσέπη του κόσμου. Κατά συνέπεια δεν θα δούμε και πολύ κόσμο. Για ακόμη μια χρονιά την τιμητική του θα έχει ο χαλβάς, η λαγάνα και τα θαλασσινά. Η κίνηση αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες ημέρες, ενώ οι φούρνοι, τα ιχθυοπολία αλλά και τα μινι μάρκετ θα λειτουργήσουν κανονικά την Καθαρά Δευτέρα.